η πολιτική προστασία του Δήμου και γενικότερα της Ελλάδος σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που βρίσκεται τα νησιά μας αλλά και η χώρα μας δεν είναι ώρα για να κάνουμε απολογισμούς. Θα μου επιτρέψετε προσωπικά εγώ. Έχω πολλά θέματα να αναπτύξω για το θέμα της πολιτικής προστασίας του Δήμου της ΚΟ, τι δεν έγινε τόσο καιρό, αλλά δεν είναι της παρούσας. Έκρινα ως πρόεδρος της κοινότητας Ασφενδιού την σύγκληση του έκτακτου κοινοτικού συμβουλίου λόγω και των γεγονότων που τρέχουν και ζητώ, ετούμε την βοήθεια και τη συνδρομή όλων σας, όλων των αρμόδιων φορέων. Μέχρι στιγμής δεν μου έχει έρθει κάποιο συγκεκριμένο έγγραφο και εκεί ήταν η αγωνία μου με σχέδιο εκενώσεως που έχει να κάνει με το θέμα της υγείας. Εγώ είχα πει και δημόσια ότι η άσκηση που έγινε Μάρτιο-Απρίλιο νομίζω στην ΖΙΑ, καλώς έγινε. Η άσκηση όμως, το έχω ξαναπεί, νομίζω το γνωρίζει και αυτά καλά πολύ καλά ο κύριος Διοικητής ως επιχειρησιακά, η άσκηση είναι μία άσκηση της στιγμής. Ξέρετε πόσες χιλιάδες ασκήσεις έγιναν πριν από το Μάτι. Ξέρετε πόσες χιλιάδες ασκήσεις έγιναν στη Ρόδο. Ξέρετε πόσες χιλιάδες έγιναν ανά την Ελλάδα. Το αποτέλεσμα μετράει. Και το αποτέλεσμα μετράω αυτή τη στιγμή και η αγωνία μου έχει να κάνει με το ότι δεν έχω ένα πρότυπο αυτή τη στιγμή, έναν σχεδιασμό για να ξέρω μία συνεργασία. Και με λυπεί το γεγονός ότι τοποθέτησαν προχτές, ξεκίνησαν να τοποθετούν μία δεξαμενή στην κοινότητα που είμαι ως πρόεδρος της κοινότητας Ασφενδιού μέχρι τις 31-12. Αυτό λέει το Σύνταγμα και ο νόμος. Κάποιοι δεν θέλουν να το καταλάβουν. Σας ενημερώνω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι η τοποθέτηση της δεξαμενής την έμαθα από έναν υδραυλικό του Δήμου. Δεν το γνώριζα ότι θα τοποθετηθεί. Και ρωτάω, είναι δυνατόν να μην υπάρχει αυτή η συνεργασία τώρα που καίγεται η Ελλάδα, να μην γνωρίζει ο πρόεδρος της κοινότητας ότι τοποθετούνται δεξαμενές. Αυτή η μία δεξαμενή και σε ποιο σημείο είναι? Αυτή τη στιγμή όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι σε κατάσταση συναγερμού. Είναι πλήρως επανδρομένα όλα τα οχήματα της υπηρεσίας μας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 περιπολικά 24 ώρα. Ένα στον ορεινό όγκο του Ασφενδιού στην Ευαγγελίστρια, ένα στο Σικαμίνι, στο κέντρο του νησιού και ένα στην Αντιμάχια μετά το αεροδρόμιο. Αυτά λειτουργούν και τα 3 σε 24 ώρη βάση για να έχουμε μια ετοιμότητα στα πρώτα λεπτά. Από εκεί και πέρα υπάρχει επιχειρησιακός αξιωματικός, ο οποίος και αυτός όλο το 24ωρο, έχοντας στη διάθεσή του ένα μικρό υδροφόρο μισό τόνου, είναι και αυτός στην ετοιμότητα. Άρα στην ουσία αυτή τη στιγμή έχουμε 4 επανδρομένα έξω στο νησί, συν τα αμάξια που έχουμε επανδρομένα μέσα στην υπηρεσία που φεύγουν μέσα στα 2 πρώτα λεπτά, έχουν αναχωρήσει και αυτά για το συμβάν. Από εκεί και πέρα η πολιτική προστασία είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Γνωρίζει και ο κύριος Μαραγκός, γιατί είχαμε άψογη συνεργασία και με την προηγούμενη Δημαρχία, μια πολύ καλή συνεργασία, την οποία συνεχίζουμε και τώρα. Υπάρχει ένα συντονισμός, υπάρχουν κάποια μέσα, είναι ένα δεκάτονο που υπάρχει στην ΚΟ, ενός τόνου, ένα μισάτονο, δηλαδή αυτή τη στιγμή στην ΚΟ υπάρχουν 3 πυροσβεστικά οχήματα. Στο Πυλί υπάρχει επίσης ακόμα ένα πυροσβεστικό όχημα της πολιτικής προστασίας 800 λίτρων, ενώ στην Κέφαλο που εδρεύει στην Αντιμάχια και έχω εισηγηθεί σε αυξημένη ετοιμότητα σε στάδιο πάνω από 3 να βρίσκεται στο χωριό της Κεφάλου υπάρχει ένα δεκάτονο και ένα μισάτονο. Συν τους εθελοντές που συνδράμουν και να τους ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά, γιατί εθελοντικά όλες οι δυνάμεις και όπως είναι εδώ οι Σαμαρίτες, η ελληνική ομάδα διάσωσης, η λέσχη καταδρομών έχουν και αυτοί τα δικά τους συντροφόρα. Έτσι, παραδείγματος χάρη, η ελληνική ομάδα διάσωσης διαθέτει ενός τόνου ένα όχημα, ενώ υπάρχει ο εθελοντής ο κύριος Κιάρης, ο οποίος διαθέτει και αυτός ένα οκτάτονο, το οποίο και αυτός τα πρώτα λεπτά είναι κοντά μας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα μηχανήματα έργου του Δήμου. Υπάρχει μια καλή συνεργασία και με την τωρινή Δημοτική Αρχή, να πούμε εδώ πέρα. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει επιχειρησιακά στην άμεση ετοιμότητα είναι όταν θα ζητήσω να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός να ανταποκριθεί. Εμείς συνδράμουμε το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας κατόπιν αιτήματος και αυτό πραγματικά το λέω και το ξαναλέω γιατί έρχομαι πολλές φορές σε δύσκολη θέση
και σε αντιπαράθεση με τους τοπικούς φορείς, ότι οποιοδήποτε αίτημά σας πρέπει να απευθύνεται στο ενιαίο συντονιστικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων, στο ΕΣΚΕΔΙΚ, το οποίο το μεταβιβάζει αστραπιαία στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, στο ΓΕΘΑ, και από εκεί εγώ παίρνω διαταγή για να διαθέσω οτιδήποτε μέσο ή προσωπικό. Κατόπιν διαταγής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, του Γενικού Επιτελείου Στρατού και του Διοικητού της ΑΣΔΕΝ, έχουμε τα 24 ώρα περίπολα σε καθημερινή βάση, 24 ώρες, 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα. Επίσης, ό,τι στρατόπεδο, ό,τι φυλάκιο, επιτηρητικό, εκτελεί και χρέη επιτήρησης για φωτιές, με οποιαδήποτε μέσα επιτήρησης έχουμε, τις κάμερες, τις θερμικές μας, τα πάντα, και επιπλέον θα ακούτε καθημερινά και το ελικόπτερό μας να πετάει. Είναι υποχρέωση του Δήμου η οργάνωση δομής πολιτικής προστασίας και με τελευταίο ΦΕΚ οι υποχρεώσεις αυτές είναι πολύ μεγάλες και σημαντικές. Δεν είναι απλά άντε κάνουμε ένα γραφείο, βάζουμε έναν αντιδήμαρχο, έχουμε και 2-3 εθελοντές από κάτω ή 2-3 υπαλλήλους που τους αποσπούμε κατά καιρούς και λειτουργούν. Ναι, στο επιχειρησιακό πεδίο, και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Ταξιάρχο, όλο το συντονισμό και το τι θα γίνει τον έχει η πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Δήμος ή η δομή πολιτικής προστασίας, η οποία πρέπει να είναι ομπρέλα σε όλους τους άλλους εθελοντές, ιδιώτες με μηχανήματα κλπ., να μην υπάρχει ήδη μια προετοιμασία και με βάση αυτή να προχωρήσει στο πεδίο η πυροσβεστική και όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Είναι σημαντικό η δικιά μας συμμετοχή μαζί με εσάς που είστε στην πρώτη γραμμή, καθώς είμαι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει την μεγαλύτερη δημόσια δομή στο νησί, η οποία κατά καιρούς φιλοξενεί πάρα πολλούς ανθρώπους. Υπάρχει εγκύτητα σε περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος της συγκεκριμένης δομής, οπότε και εμείς θέλουμε να είμαστε και να συμμετάσχουμε όσο μπορούμε και με δικές μας δυνάμεις, αν γίνεται, στον όλο σχεδιασμό. Υπάρχει, επαναλαμβάνω, αδύρυτη ανάγκη πρώτον να συνειδητοποιηθεί το σύνολο της σκουακής κοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές, αφενός, αφετέρου, ακόμα πιο μεγάλη ανάγκη να υπάρξει ένα σχεδιασμός, γιατί οπουδήποτε θεωρώ και νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσετε με αυτήν την άποψη, υπάρχει ένα σχεδιασμός, δηλαδή ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο τηρείται. Νομίζω τα λάθη και οι παραλήψεις που θα γίνουν θα είναι πολύ ελάχιστες, άρα ο συντονισμός θα μπορεί να είναι πιο ακέραιος, πιο άμεσος, άρα και πιο αποτελεσματικός. Σαφώς αυτός ο σχεδιασμός θα είναι το Ευαγγέλιο το οποίο μπορεί να αναθεωρηθεί εν της πράγμαση και αφού αυτό δοκιμαστεί, δηλαδή να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Όμως, δεδομένων των συνθήκων,